αφού προσπαθούσε να κολυμπήσει η σωτηρία και την έπαιρνε το ρεύμα μακριά. Ωραία, την τράβαγα. Που τα λες. Την τράβαγε εσύ. Ναι. Την τράβαγε έπαιρνε το ρεύμα. Με τράβαγε. Να τράβαγε εσύ. Τραβάτε με για σκλαίο. Πάρα πολύ ωραία. Όμως το θέμα είναι το εξής. Ευχαριστηθήκατε τον μπάνιο. Ναι, πολύ ωραία. Πώς αισθάνθηκες με τον Νίκο? Πολύ όμορφα. Μαγικά. Λέγε. Να πω, πάρα πολύ όμορφα. Μόνο που συνεννοούμαστε με τα μάτια, καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον, ήρθαμε πιο κοντά. Και λέω, εντάξει, αυτό δεν θα είναι το πρώτο μας ραντεβού έξω. Δεν ήταν ωραία να είναι το πρώτο σου ραντεβού, ωστόσο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο που βρεθήκαμε για πρώτη φορά εκτός του σπιτιού. Μέσα στη θάλασσα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Επιτέλους, βρεθήκαμε και έξω μια φορά. Ναι. Όχι, θα ήθελα λίγο να ακούσω από τη Σωτηρία πώς ήταν που βρέθηκες λοιπόν με τον Νίκο. Έτσι, σας είδα πολύ τρυφερούς τον ένα με τον άλλον. Ήταν πολύ όμορφο αυτό. Είμαστε. Πραγματικά. Ένιωσα πάρα πολύ όμορφο. Αισθάνεσαι ερωτευμένη μαζί του? Όχι. Δεν τώρα... μπορώ να πω τελείως ότι είμαι ερωτευμένη. Τι μπορείς να πεις? Έμεινε έτσι. Εμένα τι με δείχνει? Τώρα που είπε με αφορμή αυτόν, ομόφωνα με την Σωτηρία, θέλω να σας πούμε κάτι. Παραβωνιάζεστε. Η σχέση είναι κάτι πολύ ιερό. Για μένα η σχέση είναι ένα βήμα πριν τον γάμο. Και θέλεις καιρό πολύ για να... Θέλεις τουλάχιστον 3 μήνες για να μπεις σε μια σχέση. Ναι. Μαζί με τη Σωτηρία συμφωνήσαμε πως δεν είμαστε σε σχέση, αλλά είμαστε σε ένα βήμα πριν τη σχέση. Που είναι πολύ όμορφο, πολύ σοβαρό πάλι, αλλά είμαστε ένα βήμα πριν τη σχέση. Πώς τα πέλα. Άρα έχουμε επιστρέψει στο situation. Όχι, ούτε καν. Ένα βήμα, όχι, ένα βήμα σχέση. Πριν τη σχέση. Δεν θέλω να βάλω μια ταμπέλα. Ελεύθερη σχέση. Έχουν 80% σχέση. Αηδία, ελεύθερη σχέση. Απλά δεν θέλουμε να βάλουμε κάποια ταμπέλα. Γουστάρουμε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε συναισθήματα ο ένας για τον άλλον. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ερωτευμένοι. Να το πάρουμε λίγο αντικειμενικά και λογικά, με βάση τη λογική. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο έρωτας είναι αντικειμενικά και λογικά, βάσει τη λογική, όλα αυτά τα πράγματα δεν καταλαβαίνω. Η σχέση θέλει χρόνο να χτιστεί. Θέλει χρόνο. Αρκετό. Εγώ ρώτησα, είναι ερωτευμένη? Οκ, ο έρωτας έρχεται να πάρει. Και να είδα, δεν θα σου έλεγε. Α, ωραία. Εντάξει, περίμενε. Εσύ είσαι ερωτευμένος? Και να ήμουν πάλι, δεν θα σου το έλεγα. Γιατί? Έχουμε λίγο θέμα με αυτό, να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Τι αισθάνεσαι, παιδί μου, για αυτό το κορίτσι? Έντονα συναισθήματα. Τι είναι αυτά τα έντονα συναισθήματα, πώς λέγονται? Νιώθω απίστευτα άνετα μαζί της. Νιώθω τη χημεία που ξεχυλίζει από το σώμα μου. Ξεχυλίζει από το σώμα σου, τι σημαίνει αυτό? Η χημεία, νιώθω έτσι μια έντονη χημεία όταν είναι δίπλα μου, όπως την Νίκη. Μια αναστάτωση δηλαδή. Ναι, μια αναστάτωση. Ναι, ναι. Αυτό πώς το λένε στη γλώσσα που μιλάς εσύ? Θα προτιμούσα να μην βάλουμε μια ταμπέλα. Επειδή η ταμπέλα. Όχι, έχω βάρος οι ταμπέλες πολλές φορές. Ωραία, χωρίς ταμπέλα. Αυτό το έχεις αισθανθεί παλιότερα στη ζωή σου? Ναι. Ωραία. 2 φορές. Τότε πώς το είχες ονομάσει? Τότε το άφησα να. Είναι σποράκια. Τώρα με τη Σωτηρία φυλέψαμε ένα σποράκι. Αυτό το σποράκι μπορεί να ξεραθεί, μπορεί να γίνει ένα δέντρο αιωνόβιο. Αυτό δεν μπορώ να το προβλέψω. Το χέρι μας είναι. Ωραία. Αυτό το συναίσθημα αναπτύσσεται σε σχέση, κανονικά. Μάλιστα. Αυτό έχει λοιπόν τη δυνατότητα να γίνει σχέση. Σωστά. Ωραία. Αλλά δεν είναι. Σωστά. Είναι ένα σποράκι. Ένα βήμα πριν τη σχέση. Τόσο απλό. Άρα το βήμα πριν τη σχέση το λέμε σποράκι, το οποίο το ποτίζουμε, δηλαδή το φροντίζουμε για να ταιριέψει και να μην ξεραθεί. Το φροντίζουμε, το ποτίζουμε. Τυγρές σποράκια. Όλες οι σχέσεις είναι σποράκια. Εγώ δεν με ενδιαφέρουν όλες οι σχέσεις. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή που πήγανε στο Βόσφορο εκεί πέρα πάνω στο ποδήλατο. Τι δικές σχέσεις με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή? Είπαμε, όμως ήταν μαγικά. Ήτανε μαγικά και είναι ένα σποράκι που μπορεί να εξελιχθεί σε δέντρο. Αιωνόβιο. Αιωνόβιο, που σε αυτή την περίπτωση θα είναι σχέση και αν ξεραθεί δεν θα είναι. Ερώτηση. Σωστά. Πάρα πόσο πολύ. Το κατάλαβα. Εσύ κατά τη διάρκεια αυτή μπορείς να πηγαίνεις με 50 γυναίκες ή όχι? Όσο το σποράκι μεγαλώνει, πιστεύω εάν πηγαίνω με 50 γυναίκες, το σποράκι μπορεί να ξεραθεί. Άρα είστε σε μία σχέση αποκλειστικότητας. Έχουμε αποκλειστικότητα. Σε μία κατάσταση αποκλειστικότητας, για να μην λέω σχέση. Ναι. Σωστά. Ωραία.